Φοιτητές του τμήματος όπου διδάσκει η Μπέτη Μπαζιάνα δημιούργησαν ένα ρομπότ που παίζει bowling και πήραν την πρόκριση για διεθνή διαγωνισμό ρομποτικής στο Κατάρ. Όμως δεν μπορούν να λάβουν μέρος, καθώς το Πανεπιστήμιο αδυνατεί να χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή τους. Χρειάστηκε κόπος, πείσμα και ατελείωτες ώρες στο εργαστήριο για τους 4 φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Κοζάνη για να φτιάξουν και να προγραμματίσουν τον τέλειο ρομποτικό παίκτη του bowling που βλέπετε. Είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε καταφέρει να ενοποιήσουμε το ρομπότ, να μαζέψουμε αρκετούς πόντους από τα strike. Και όταν το καταφέρνεις, είναι μια δική ικανοποίηση. Τα 4 Ελληνόπουλα πήραν το εισιτήριο για τον Διεθνή Διαγωνισμό Ρομποτικής WRO, όπου θα πάρουν μέρος κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Μόνο που το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου διδάσκει και η σύντροφος του Πρωθυπουργού, δεν μπορεί να διαθέσει τις 4.000 ευρώ που χρειάζονται για το ταξίδι τους. Δεν μπορούμε να βρούμε τα χρήματα για να καλύψουμε τα έξοδα. Χρειαζόμαστε δηλαδή οπωσδήποτε χορηγίες, γιατί αλλιώς όλη αυτή η προσπάθεια σχεδόν ενός χρόνου θα πάει χαμένη. Το τμήμα αντιμετωπίζει προβλήματα υποχρηματοδότησης, όμως οι φοιτητές δεν έχουν ενημερώσει την πρώτη κυρία της χώρας για τα άδεια ταμεία. Είναι μια καθηγήτρια τηλεπικοινωνιών. Δεν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε δηλαδή τη φήμη της κυρίας Μπαζιάνα. Θεωρούμε ότι δεν είναι σωστή. Άλλωστε η Μπέτη Μπαζιάνα, όπως μας λένε, ξεκαθάρισε από την αρχή τη θέση της. Όπως και οι φοιτητές, όταν έκανε μάθημα, τους είπε: εγώ είμαι σαν διδάσκοντας όπως όλοι οι άλλοι και δεν θέλω καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Τα παιδιά έχουν ήδη απευθυνθεί στο Δήμο και την Περιφέρεια, δίχως όμως αποτέλεσμα.